Ιταλό επιθετικό, Μάριο Μπαλοτέλι. Έλα, Μπέτη Κουράκου. Καλώς του. Καλησπέρα. Τι εντύπωση εκεί. Είστε μια κούκλα. Μιλάει, έρχεται μέσα η Καρακαλώνα και λέει ότι είμαι μια κούκλα. Κάτσε, αγαπημένη, κάτσε. Πού το γνώρισες τον Μπαλοτέλι? Στην Ιταλία. Κάνεις modeling στην Ιταλία? Ναι. Εδώ και 2 χρόνια έκανα. Πριν 2 χρόνια όμως. Αχα. Πώς έφυγες στο εξωτερικό, είσαι χρόνια στο εξωτερικό? 7 χρόνια. Γι' αυτό σε είχαμε χάσει, Μπέτη, τόσο καιρό. Ναι. Από τα δρόμενα. Γιατί όταν βγήκες εσύ, όταν πρωτοβγήκες στο modeling, η παρουσία σου έκανε αίσθηση. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, συζητήθηκες. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκες. Προφανώς πήγες εκεί. Και μαγιά σου, γιατί αναζήτησες την τύχη σου στο εξωτερικό, στην κοιτίδα της μόδας. Εντάξει, και είναι δύσκολο να επιβιώσεις έξω και να είσαι μόνος τελείως, χωρίς την οικογένειά σου. Δεν είναι εύκολο. Σε ποια πόλη πήγες, στο Μιλάνο? Ξεκίνησα από την Κίνα, από το Χονγκ Κονγκ, το πρώτο μου ταξίδι. Μετά, το δεύτερο μου ταξίδι ήταν στην Τουρκία και στο Μιλάνο. Από εκεί πέρα έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σχεδόν. Στο Χονγκ Κονγκ πώς βρέθηκε, σε έστειλε το πρωτοβουλίο? Είχα πάει για διαγωνισμό σου από τον κύριο Πρεβελάκη. Α, και εκεί έκανες διασυνδέσεις σου και έμεινες. Εκεί πέρα και είχα εκεί κάτσει για ένα μήνα. Ναι. Είχα βγει δεύτερη στον κόσμο, στο Top Model of the World. Ναι. Και μου άρεσε γενικότερα στο Χονγκ Κονγκ. Άραξα λιγάκι και μετά συνέχισα. Άραξα το σπίτι μου. Εκεί δηλαδή έκανες καλές δουλίτσες στο Χονγκ Κονγκ? Έχει δουλειές? Έχει πολλή δουλειά. Ναι. Ναι. Έφυγες, παιδί μου, με τόσες δουλειές εκεί? Εδώ κάνω κράτα μοντέλα εδώ πέρα να βρουν καμιά δουλίτσα. Εγώ έχω θέμα, βαριέμαι εύκολα. Ήμουν και στην Ινδία τώρα 2,5 μήνες. Δεν μου αρέσει να κάθομαι και να αλλοιώνομαι και να χαλάω το χρόνο μου κάπου για πάρα πολύ καιρό. Θέλω να κάτσω 2-3 μήνες, να κάνω την εμπειρία μου, ναι, να κάνω τη δουλίτσα μου και να αλλάξω χώρα. Όσο μπορώ τώρα που είμαι μικρή. Θέλω να αλλάξω παραστάσεις, να δω όσο πιο πολλά μπορώ στη ζωή μου. Πριν παντρευτώ και κάνω οικογένεια και παιδιά. Μπράβο, Μπέτη Κουράκου. Μπράβο. Και γυρνάς λοιπόν, πας από χώρα σε χώρα. Ναι. Γνωρίζεις όλο τον κόσμο. Λεφτάκια βγαίνουν από όλα αυτά. Σίγουρα. Γι' αυτό και το κάνω. Αλλιώς είχα σταματήσει σίγουρα. Είσαι ανοιχτοχέρα ή τα βάζεις στην πάντα για να έχεις όταν θα γυρίσεις? Ίσως για κακό μου αυτό και για καλό μου είμαι πολύ ανοιχτοχέρα. Είσαι. Σε αρκετό βαθμό. Τα χαλάω και πιο πολύ για μένα, για άτομα που είναι γύρω μου. Ο Μπαλοτέλι ήταν ανοιχτοχέρης ή τσιγκούνης? Ήτανε πολύ. Ήτανε, δόξα Θεώ. Δεν ήταν μαζί μου. Θα τον είχαμε, εντάξει. Πού το γνώρισες τον Μπαλοτέλι? Σε ένα ρέστοραν, μπαρ ρέστοραν. Και μάλιστα ήταν... Ήμασταν στη Via Garibaldi, στην πιάτσα Via Garibaldi, εκεί πέρα που είναι το Hollywood, το ξέρουν αρκετά καλά. Και έτσι όπως καθόμουν σε ένα ρέστοραν... Τι που είναι το Hollywood? Είναι ένα μαγαζί που λέγεται Hollywood, είναι το καλύτερο κλαμπ στο Μιλάνο. Μάλιστα. Και έτσι πως καθόμουν, σε ξαφνικά βλέπω ένα πολύ όμορφο μελαχρινό. Τι μελαχρινό, χρυσό μου. Όχι μελαχρινό. Και μπαίνει μέσα. Έναν πανέμορφο κατή μαύρο είδες. Ναι, ωραία. Αυτό. Μελαχρινό. Εντάξει, τα λέει. Μαύρος είναι και είναι και πολύ ωραίος μαύρος. Πανέμορφος. Γιατί, εντάξει, με το κορμί φέτες. Η γνωριμία μας πιστεύω δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν δίπλα μου άλλα 2 γνωστά μοντέλα, η Γαργαροπούλου Χριστιανά και η Σοφία Κυριακίδου. Και τη λέω, τι όμορφος μαύρουλης, και λένε Έλεος Μπέτη. Έλεος Μπέτη, ναι, και δηλαδή. Καλά, και καλά τι κάνεις. Και κάνω από μέσα μου, καλά, εσύ μπορεί να λέτε ότι θέλετε, εμένα μου αρέσει, θα το παίξω κι εγώ, έχετε δίκιο. Ναι. Αλλά από μέσα μου άλλα λίγη η καρδιά μου. Ναι. Εσείς λέτε, εμένα αυτός μου αρέσει. Και... Τι ωραίος μαυρούλης, εσύ δεν ήξερες ότι είναι ο Μπαλοτέλι. Δεν είχα ιδέα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κάποιος που λέγε CD, δεν παίζει ρόλο ποιος ήταν. Κάποιος πολύ ωραίος μαυρούλης γενικώς για σένα. Νομίζω. Γιατί ποδόσφαιρο δεν σε κόβω για να παρακολουθείς. Όχι, μου το ψιθύρισε ένας PR. Μου λέει αυτός είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πρόλαβε. Έπεσε ένας ρουφιάνος. Συγγνώμη, όταν τον πρωτοείδες όμως δεν ήξερες. Δεν ήξερα. Και μετά έρχεται ο PR και σου λέει είναι ο Μπαλοτέλι που ξέρει. Πάλι δεν τον ήξερα όταν μου το είπε. Γιατί δεν ήξερα ποδοσφαιριστή. Ναι. Γνωστό ποδοσφαιριστή. Ακριβώ. Και μετά τι πώ κάθομαι εγώ να φάω. Έχει ένα τεράστιο καθρέφτη και ο πίσω μου ήταν ο Μάριο. Και την ώρα προσπαθούσα εγώ να φάω τα μακαρόνια μου, όλο με κοιτούσε και ντρεπόμουν. Και λέω, έλα Παναγία μου, δεν θα φάμε σήμερα. Μετά θέλω να πάω να κάνω ένα τσιγάρο και τον είδα καθόταν στην τουαλέτα εκεί πέρα προσεκά τη σκαλάκια και κάπνιζε κρυφά. Και μου λέει, κάτσε να καπνίσουμε παρέα. Του λέω, γιατί, δεν σε ξέρω. Εντάξει, μου λέει, δεν σε φάω. Τι κάπνιζε όταν λέω κάπνιζε? Κάπνιζε πίπα, πούρο. Κανονικό τσιγάρο. Μάρμπορο Light. Μάρμπορο Light. Είπαμε και τη μάρκα. Ναι.
Μάρια, συγγνώμη. Ω Χριστός. Αφού είναι η μάνα. Τελευταία εκπομπή. Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με ταπεινά. Λοιπόν, κάπνισε κανονικό τσιγάρο λοιπόν εκεί κρυφά, γιατί οι αθλητές απαγορεύεται να καπνίζουν. Σίγουρα. Μπορεί να τον έβλεπε και ο προπονητής του. Σε παρέσυρε στην ακολασία. Κάπνισα κι εγώ μαζί του. Κάπνισες και ντροπή σου μαζί του. Και. Και μου λέει από πού είσαι. Και του κάνω από την Ελλάδα. Και η γυναίκα μου κάνει τα μούτρα του. Ω, από την Ελλάδα. Είναι χάλια, δεν μου αρέσει εκεί πέρα. Και είσαι πολύ όμορφη η Ελληνίδα μου κάνει. Δεν είναι ωραία στην Ελλάδα. Του λέω γιατί στην Ιταλία είστε καλύτερη, του λέω. Του λέω στο Μιλάνο είναι τραγικά τα πράγματα και δεν μου αρέσει η χώρα σου. Και μου λέει ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα. Εγώ ξέρω ότι παίζει ποδόσφαιρο. Του κάνω σίγουρα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι για του γκέι. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ. Και μου λέει σε πολύ αντίδραση, πολύ κακό παιδί. Του λέω γιατί του λέω, σε πειράζει. Μου λέει δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Του λέω όχι, φυσικά και δεν μου αρέσει. Είναι πολύ ψώνια από ό,τι ξέρω οι ποδοσφαιριστές. Ε, καλά, του τάχωσες. Και μου λέει, μα είμαι ποδοσφαιριστής. Αχ, συγγνώμη, αγάπη μου, δεν το ήξερα, του λέω. Σοβαρά, χίλια συγγνώμη. Γιατί είσαι ψηλός, μοιάζει με μπασκετμπολίστα, μπερδεύτηκα. Και έτσι όπως ξεκινήσαμε το χαβαλέ. Ε, εντάξει. Μετά μου ζήτησε το τηλέφωνο και του λέω, μάλιστα δεν θα σου δώσω το ιταλικό μου. Θα σου δώσω το ελληνικό μου και για το ιταλικό θα τα δούμε. Τα πράγματα πώς θα πάνε. Τι θα πει έτσι. Το ελληνικό μου, το ιταλικό μου. Δηλαδή, γιατί στο το ελληνικό τηλέφωνο είναι στην πρώτη φάση. Το ιταλικό είναι στην πρώτη φάση. Ναι, γιατί το έχω συνέχεια ανοιχτό. Και μπορεί να με ζαλίζει το ιταλικό από τη στιγμή που είμαι στην Ιταλία. Ενώ το ελληνικό το έχω κλειστό. Το ανοίγω. Άρα, η πρώτη φάση που περνάει μέχρι να περάσει το τεστ ο άντρας είναι το ελληνικό τηλέφωνο. Ναι. Και μετά που το περάσει, περνάει στο ιταλικό. Ακριβώς. Ωραία. Τι θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, το ιταλικό ποτέ δεν το πήρε. Το πήρε μετά από 2 εβδομάδες. Γεια σου, ρε Μάριο! Κοίτα και το χειροκροτάγαμε εμείς το Μάριο εδώ, πανηγυρίζαμε με τη νίκη της Ιταλίας και τα γκολ και αυτός δεν γουστάρει Ελλάδα. Του αρέσει η Ελλάδα, αλλά τα νησιά δεν του αρέσει στην Αθήνα. Ήθελε να έρθει στη Μύκονο, μου είχε πει τώρα. Ναι, έλεγε ότι είναι χάλια οι Ελληνίδες όμως. Δεν τις έχει δει γι' αυτό. Δεν έχει δει καλά. Δεν έχει δει πολύ καλά. Όχι. Εγώ πιστεύω όχι επειδή είμαι Ελληνίδα, ότι έχουμε πολύ όμορφες γυναίκες. Όπως εσάς, βασικά. Κοίτα, βρε. Ποιος μιλάει. Λοιπόν, και. Και Έλληνες, και Έλληνες έχουμε κούκλους. Και πώς ήταν αυτή η σχέση. Ήτανε. Γιατί λένε ότι αυτό είναι πολύ κακό παιδί. Κακό παιδί τον ανεβάζουν, κακό τον κατεβάζουν. Και στο Euro είχε εκεί πέρα μία περίεργη συμπεριφορά κάποιες φορές. Εντάξει. Είναι λίγο περίεργος. Είναι καλό παιδί όμως. Και είναι καλό ψυχός. Απλά ο Μάριος θέλει να πας με τα νερά του. Είναι κακομαθημένος. Δηλαδή, άμα του πει κάτι και δεν το κάνεις, θα σου αντιμιλήσει, θα σε προσβάλλει. Αλλά άμα θα τον προσβάλλεις κι εσύ ανάλογα το ίδιο, θα σου ζητήσει και συγγνώμη στο τέλος. Θέλει να τα ακούς. Θέλει άτομα που να του τη λένε. Δεν του αρέσει, πιστεύω, να έχει άτομα τα οποία να τα κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και κράτησε μαζί μου τη σχέση. Δηλαδή, με το που θα μου έλεγε κάτι, του έλεγα κι εγώ κατευθείαν την απάντησή μου. Δεν φοβόμουν να μην τον χάσω. Γιατί... Δεν τον άφηνε να σε ποδοπατήσει, όχι, δηλαδή. Για κανένα λόγο. Με το που θα μου λέγει κάτι, δεν δεχόμουν κουβέντα. Του το έκοβα μαχαίρι. Πόσο καιρό είσαστε μαζί, 2 χρόνια. Χριστός! Τόσο μεγάλη σχέση ναι, είχατε. Ναι. Αλλά ήμασταν. Σχέση, μακρά δηλαδή. Ναι, αλλά χωρίζαμε. Ήμασταν 2-3 μήνες μαζί, μετά 2 μήνες χώρια. 5 φορές τα φτιάξαμε. Επέστρεφε. Μες στα 2 χρόνια, όλο μαλώναμε. Επέστρεφε, Μάριο, πίσω. Ναι. Ποιο γύρναγε, εκείνο σου στέλνε μηνύματα. Εκείνο γύρναγε. Μου έλεγε να τα ξαναβρούμε, αλλά εγώ ήμουν εκείνη που έπαιρνε το αεροπλάνο για να πάω στο Μιλάνο. Α, μάλιστα. Σου έστελνε μήνυμα, έλα πίσω, σε θέλω. Συγγνώμη για την συμπεριφορά. Σε θέλω. Σου είπε ποτέ να σε παντρευτεί. Μου είχε δώσει ένα μονόπετρο. Α, ναι. Και αυτό έκπληξη. Εσύ. Εγώ χάρηκα, είχα συγκινηθεί, έκλαιγα. Ήθελε, θα τον παντρευόσουν άμα προχωρούσε η σχέση. Αν ήταν λίγο πιο χαμηλών τόνων. Ναι, ίσως και ναι, ίσως να τον είχα παντρευτεί. Τι εννοείς καμία. Άμα δεν μαλώναμε τόσο πολύ, συχνά, ναι. Αν ήταν είναι οξύτιμος κάπως και παράξενος. Σε ήταν... ζηλεύε. Ναι, είχαμε θέματα. Όταν βγαίνατε έξω, σου έκανε σκηνές, αν τυχόν κάποιος εκεί τα γέει. Μου έκανε σκηνές, ζήλευε, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν ζηλεύω πολύ εύκολα και νευρίασα γιατί δεν ζήλευα κι εγώ. Μου έλεγε για παράδειγμα, σου αρέσει αυτή η κοπέλα που είναι στην αφίσα. Του λέω, ωραία κοπέλα. Μου λένε πρώην, του λέω, μπράβο. Τυχερός είσαι που την είχες, πολύ όμορφη. Έξαλλος. Ναι, και νευρίαζε. Μου λέει, μα είναι δυνατόν να μην ζηλεύεις, δεν ζηλεύεις τίποτα. Δεν είναι φυσιολογικό, μου λέει, έχεις κι άλλο να. Κάτι κάνεις, μου λέει, δεν μπορεί να μου έχεις μια φορά γιατί το ένα το άλλο. Ανασφαλής. Εγώ ζήλευα από μέσα μου. Αζήλευες. Αλλά δεν το λέω. Α, μάλιστα. Δεν είναι ωραίο να το λες, γιατί άμα το λες ο άλλος θα σε εκμεταλλευτεί λίγο.
Μάλιστα. Τώρα που ακούγεται ότι έχει αφήσει έγκυο μια κοπέλα που ζητάει, λέει, και τεστ DNA. Η Ραφαέλα Φίκο. Την ξέρεις αυτή? Ναι, την ξέρω. Είναι και ηθοποιός και μοντέλο. Φίλη σου? Στην Ιταλία. Όχι, δεν είναι φίλη μου, αλλά το ξέρω το κορίτσι. Είναι γνωστό. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, γιατί δεν μου είχε αναφέρει κάτι που μιλάγαμε στο Skype πριν 2 εβδομάδες. Α, συνεχίζεις και μιλάς μαζί. Ναι, ναι, έχουμε επαφή ακόμα, ναι. Σου λέει ακόμα πάρε το αεροπλάνο και έλα. Μου είχε πει να πάω στην Πολωνία να τον δω, αλλά δεν μπορούσα. Ήμουν στην Τουρκία για δουλειές. Ήθελε όμως. Ήθελε, ήθελε. Μ' αγαπάει σαν άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το ερωτικό με το Μάριο. Έχουμε αγάπη σαν να είμαστε οικογένεια, κατάλαβες. Είναι παράξενα συναισθήματα μεταξύ μας. Τι να πας αυτόν, αλήθεια. Τι έχει και σε... Και με κέρδισε. Πέραν της εξωτερικής εμφάνισης που είναι εντυπωσιακή, αθλητής, ωραίο σώμα. Είναι, υπάρχουν φορές που μου έχει δώσει τέτοια αγάπη και είναι, είναι πολύ γλυκός σαν άνθρωπος. Δηλαδή, πήρα τέτοια αγάπη και τέτοιο ενδιαφέρον όταν ήταν στις πολύ καλές του, που δεν θα τα ξεχάσω. Δηλαδή, έχουμε κάνει πράγματα που θα μου μείνουν για πάντα. Σου μίλησε ποτέ για την προσωπική του ιστορία, την πίκρα του, για την για φυσική του μιλήσει. Μητέρα? Τους την... ξέρω και προσωπικά. Α, ναι. Και τους γονείς του που είναι από την Αφρική ξέρω προσωπικά και τους Ιταλούς. Α, ξέρεις και την Αφρικάνα, μάνα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι δεν ήθελε να την ξαναδεί στα μάτια του, την έδιωξε τη μάνα. Όχι, όχι, τους έχω γνωρίσει. Λάθος είναι αυτό. Ισχύει ότι της το έχει πει, ναι. Αλλά δεν ισχύει ότι της έχει μιλήσει πάλι, γιατί μιλάω με τον πατέρα του. Α, έχει την ανάγκη να τους βλέπει κι αυτούς. Πιο πολύ για τα αδέρφια του. Έχει τρία αδερφάκια. Έχει την Angel, τη μικρούλα, την αδερφούλα του. Έχει τον Νίνο που τον περνάει 2 χρόνια. Και έχει και την Abigail, την αδερφούλα του, τη μαυρούλα, η οποία είχε πει μάλιστα ότι από τις κοπέλες είχε μόνο την Πέτη αγαπάω. Με είχε υποστηρίξει κι άλλα. Αλήθεια. Και η θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα είναι πολύ. Ναι, ναι. Έχω μείνει και στο σπίτι του, γιατί μέναμε μαζί και στην Πρέσια κάποιες φορές. Είναι πολύ καλή γυναίκα, είναι πολύ παραδοσιακή. Πήγαινε για γάμο πάντως για να σε πάει στη μάνα του. Δηλαδή να είμασταν σε φιλοξενήσει και στο σπίτι. Αυτό σκεφτόταν να σε παντρευτεί πραγματικά. Εντάξει, το συζώ δεν σημαίνει ότι σκέφτομαι να παντρευτώ και τον άλλον. Αυτό για να σε πάει στη μητέρα του, να σου δώσει μονόπετρο, να σε γνωρίσει ακόμα και στους φυσικούς του γονείς. Σημαίνει ότι σε έβλεπε πολύ σοβαρά και σκεφτόταν να σε παντρευτεί. Με είχε σοβαρά όσο ήμασταν μαζί. Ήμασταν σοβαρά. Δεν είχαμε μια σχέση για να περνάμε καλά. Και χωρίσατε με καυγά. Με καυγά βασικά και λόγω απόστασης. Γιατί εγώ τότε πριν 2 χρόνια, 2 και είχα ανοίξει το ρεστοράν. Έχεις ανοίξει ρεστοράν. Το έχεις ακόμα? Όχι, τώρα βέβαια το έχουμε κλείσει. Α. Πριν λίγους μήνες. Και το είχα ανοίξει για 2 χρόνια. Ναι. Και είχε νευριάσει, γιατί εγώ πρέπει να είμαι στην Ελλάδα και δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι πάρα πολύ και συλλογαθήκαμε. Και πέρα χάλασε γενικά. Και τώρα τι θα κάνεις, θα συνεχίσεις να ζεις έτσι στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια και μετά θα... Θα συνεχίσω ώσπου να βρω τον άνθρωπο της ζωής μου, είτε είναι στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, να κάνω την οικογένειά μου. Όταν θα είμαι έναν άνθρωπο και θα είμαι ευτυχισμένη και θα μου παρέχει όμορφα πράγματα, ρε παιδί μου, θα είμαι καλά, θα με αγαπά, θα με φροντίζει και θα θέλει να κάνω και παιδιά, ναι, πώς θα τα αφήσω αυτά σιγά σιγά. Αλλά να αξίζει. Δεν θα αφήσω κάτι το οποίο αγαπάω για να κάνω τη ζωή μου χειρότερα. Μάλιστα λοιπόν. Δεν θέλω να την αφήσω. Τελειώσαμε, Τατιάνα μου. Τελειώσαμε, Τατιάνα μου. Δεν μπορώ λίγο ακόμα να την κρατήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Πέτη Κουράκου. Είναι πάρα πολύ ανοιχτή, πάρα πολύ ειλικρινής και τη ζήταγα εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν μου λες. Η τελευταία ερώτηση, εντάξει, η τελευταία ερώτηση. Μόνο αυτή. Τώρα πού θα πας, ποιος είναι ο επόμενος προορισμός? Θα κάνεις εδώ διακοπές? Λιγάκι θα καθίσω, θα πάω Τουρκία και μου έχουν κάνει μεγάλη πρόταση από την Αυστραλία. Στο καλύτερο πρακτορείο. Τον μπορά να πας να γνωρίσεις από τη Σιλά. Έχω γνωρίσει τον Big Lul. Από τον πειρασμό. Από τον πειρασμό. Ναι, το ξέρω, θα μου πει όμορφα μάτια. Κούκλος. Ναι, ο Μποράν είναι πιο ωραίος. Ο να γνωρίσεις τον Μποράν. Και τον Εζέλ τον έχεις γνωρίσει? Τον Εζέλ δυστυχώς όχι. Έλα βρε Μπέτη, κάνε κάτι στην Τουρκία. Εζέλ, Μποράν, όλους όσους πρέπει να τους γνωρίσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα. Θα πάει, θα τους πετύχουμε. Καλή επιτυχία, είσαι κούκλα. Σας ευχαριστώ. Άμεση, πολύ όμορφη και πολύ ανοιχτή και ειλικρινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ χάρηκα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.